Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη Τσολαράς, εξαιρετικός συνάδελφος. Ζήτω το καλοκαίρι. πραγματικά. Νομίζω ότι έχει αλλάξει τελείως. Μα δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, Αντώνη. Νομίζω, βέβαια. Ναι, και είμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο της Θεσσαλονίκης, που είναι η παραλιακή ζώνη, οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ τα πράγματα κάπως δυσκολεύουν. Κοιτάξτε, είμαστε μπροστά από το ιστορικό τορπιλικό βέλος, το οποίο θα σας πω ότι μέσα σε 8 μήνες έχει υποστεί 2 φορές την ίδια ζημιά και για τους ίδιους λόγους. Δηλαδή, τον Μάρτιο με την τότε καταιγίδα, λόγω των ισχυρών ανέμων, είχε ουσιαστικά το σκάφος προσέκρουε στο ξύλινο ντεκ της Νέας Παραλίας με αποτέλεσμα να υποστεί φθορές. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι έγινε και χθες κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Ωστόσο τώρα, όπως βλέπετε και στις εικόνες του Κώστα του Δημητρίου, η ζημιά δείχνει ότι είναι μεγαλύτερου μεγέθους. Δηλαδή μπορεί να τη διακρίνει κανείς από μεγάλη σχετικά απόσταση, είναι δηλαδή ορατή με γυμνό μάτι από μακριά. Και πρέπει να δούμε τώρα πώς ακριβώς θα αντικατασταθεί, όπως είχε γίνει και το Μάρτιο δηλαδή. Φυσικά κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν γίνεται. Το Μάρτιο ουσιαστικά έχει γίνει μια αντικατάσταση του βλαπτόμενου τμήματος του ελάσματος με ένα άλλο και μετά στεγανοποιήθηκε. Αλλά βλέπετε ότι αυτές οι καιρικές συνθήκες πραγματικά δυσκολεύουν και τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού που βρίσκονται εδώ και ειδικά κατά τη χθεσινή ημέρα, προσπαθώντας ουσιαστικά και με το ρημουλκό σκάφος αυτό που βλέπετε μπροστά σας να κρατήσουν μια αντίσταση στο βέλος από την αντίθετη πλευρά που δέχεται τις ρηπές του ανέμου. Οι οποίες ρηπές είναι πραγματικά εξωφρενικές. Εχθές ξεπεράσαμε και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε ταχύτητα. Να πούμε, Αντώνη, ότι το ιστορικό. Να πούμε, καλέ φίλε και συνάδελφοι, ότι το ιστορικό αντιτορπιλικό βέλος, φίλοι τηλεθέατες, είναι εκεί στον χώρο ελιμενισμένο με πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί είναι ένας χώρος επισκέψιμος σε φίλους, επισκέπτες και κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Δεν αφορά την αποτελεσματικότητα ή την δυναμική του πολεμικού ναυτικού. Άλλο αυτό που βλέπετε, που είναι ένα επισκέψιμο πλοίο του πολεμικού ναυτικού για άλλους λόγους, και άλλο το τι συμβαίνει με τα πλοία μας και την ασφάλεια των θαλασσών μας, έτσι. Αυτό το λέω για να μην παρεξηγηθούν οι εικόνες και οι έννοιες. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ είναι ένα ιστορικό τορπιλικό που είναι εκεί στη Θεσσαλονίκη για λόγους έτσι συμβολικούς. Είναι ένα απλωτό μουσείο. Το λέω. Πολλοί κάποιοι μπορούν να βιαστούν να βγάλουν αβασάνιστα συμπεράσματα. Είναι πολύ στο θλιβερή αυτό. Βέβαια, ναι, αλλά άλλο το. Μην πάμε αλλού. Παρ' όλα αυτά. Έλα, τον. Αν μου επιτρέπετε να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες φωνές οι οποίες έλεγαν από το Μάρτιο ακόμα, όταν είχε υποστεί δηλαδή τις εκείνες φθορές, που έλεγαν ότι όταν υπάρχει πρόγνωση για τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα, τουλάχιστον θα μπορούσαν να μετακινήσουν το σκάφος ένα χιλιόμετρο πιο, ένα ναυτικό μίλι. Ναι, ένα ρόδο δηλαδή. Ναι, έτσι ώστε να προστατεύεται ουσιαστικά από τα κύματα. Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι αν δηλαδή δεν υπήρχε το ρημουλκό να το συγκρατήσει, ενδεχομένως να κινδύνευε περισσότερο η ακεραιότητα. Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.